Και δεν ξέρω αν το περιστατικό αυτό, το φωνικό αυτό έρχεται να βάλει μία ακόμα ταφόπλακα και να μιλάμε πλέον για μία νέα ημέρα, μακριά από όπλα, μακριά από παραβατικές συμπεριφορές, κύριε Μπέρκη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσουμε για μία επόμενη ημέρα πραγματικά, πραγματικά που δεν θα έχει όπλα. Τα όπλα δεν γίνουν προβλήματα εν καιρό ειρήνης ποτέ. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι Ανογιανοί, όλοι οι κριτικοί, όλοι οι ανθρώποι. Το όπλο το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι πρόβλημα. Θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ως Ανογιανοί στους θεσμούς, την πολιτεία, στο κράτος και η ίδια η πολιτεία σε εμάς. Όποτε υπάρχει ένα πρόβλημα, μια διένεξη, κάτι, οτιδήποτε, μικρό, μεγάλο, πρέπει να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Η εποχή, σύνομε Λευτέρη, θέλω να το πω αυτό να γίνει κατανοητό. Στα Νόγια είχαμε ένα καλό 70 χρόνια, είχε να γίνει περιστατικό, φωνικό, να γίνει ένα πράγμα σαν αυτό που έγινε, προχτές και σαν αυτό που έγινε πριν 3 χρόνια με το συγχωρεμένο το Μανώλη του Στρατάκη. Υπήρχαν ανθρώποι στο χωριό, μεγαλύτεροι σε ηλικία, κεφαλές του χωριού, όπως ονομάζονται, ανθρώποι σεβαστοί, ανθρώποι με ξυπνάδα, ανθρώποι που μετρούσαν στην κοινωνία. Φτιάχνανε ορισμένες δουλειές και έτσι γινόταν οι διαφορές. Βλέπουμε όσο περνάει ο καιρός ότι η κοινωνία, επειδή έχει εξελιχθεί, έχει μεταλλαχθεί, να το πω. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό δεν περπατάει πλέον. Αυτό με το πολύ μεσητηλίκι, εγώ που το ζω στα Νόγια, ναι, εγώ το λέω αυτό, πλέον βλέπουμε ότι δεν περπατάει. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε ρότα, εάν δεν θέλουμε όλες οι κοινωνίες της Κρήτης, όχι μόνο των Ανογίων, να έχουμε περιστατικά τέτοια τα οποία δεν κερδίζει κανείς. Βγαίνουν όλοι ζημιωμένοι και χαμένοι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ούτε νικητές ούτε ηττημένους. Έχουν μόνο χαμένους. Πολύ σημαντική, η τοποθέτησή σας. Είσαστε ξεκάθαρος, κύριε Μπέρκη. Αλλά νομίζω ότι την κατεύθυνση την έστειλε και επιτρέψτε μου γι' αυτό σήμερα η κόρη του αδικοχαμένου, του 63χρονου, του Λευτέρη, του Καλομήρη. Δώσατε το παρόν στην εκρόσιμο ακολουθία. Είπε συγκλονιστικά λόγια και νομίζω είναι το μήνυμα και δείχνει την κατεύθυνση της επόμενης ημέρας. Θρηνούμε σήμερα δύο χαμένες αθώες ψυχές, είπε η κόρη. Η κόρη του ενός από τους δύο θανόντες, σύνομε Λευτέρη, έδειξε σήμερα με αυτό το μεγαλείο της ψυχής της ότι το πρόβλημα δεν είναι δύο προβλήματα σε δύο σπίτια. Όντως το πρόβλημα στην ουσία είναι ένα τα σπίτια αυτά και θα τολμήσω να πω ένα για τα Νόγια. Είναι μια πληγή για τα Νόγια, είναι μια πληγή για τα σπίτια τους αυτό το πράγμα. Οπότε βλέπουμε το θρήνο ότι είναι κοινός, ότι αυτό το πράγμα μόνο ζημιώνει. Πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας όλοι οι Ανογιανοί και κάνω έκκληση σε αυτό το πράγμα να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλοι και τις δύο οικογένειες να σταθούν στα πόδια τους, να βοηθήσουμε όλοι να εκλείψουν αυτά τα πράγματα, ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με το παράδειγμά του, ο καθένας με την πώς διάχνει την καθημερινότητά του. Πρέπει να δείξουμε δύναμη, μεγαλείο ψυχής για να μπορέσουμε ξανά να σταθούμε στα πόδια μας. Τα Νόγια έχουν περάσει πολλές φορές. Είναι αυτό ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι Ανογιανοί και οι Ανογιανές θα κατορθώσουμε πάλι να σταθούμε στα πόδια μας και να επιβιώσουμε και αυτή την πληγή. Θέλω από εδώ, επειδή μου δίνεις το βήμα, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και στις δύο οικογένειες, οι οποίοι ήταν και οι δύο φίλοι και ξαδέρφοι μου. Χρόνια τους ήξερα, καλοί άνθρωποι, καλές ψυχές. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα, πώς έφταξε εκεί αυτή η δουλειά. Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και να ξέρουν ότι οι νέοι του χωριού, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, του πολιτισμού, οι καλλιτέχνες, όλοι οι άνθρωποι που μπορούν να κάνουν κάτι στο χωριό θα είναι στο πλάι τους. Μπράβο. Έτσι, γιατί πλέον, όπως είπατε προηγουμένως και εσείς και πριν σας αποχαιρετήσω, δεν χωρούν πλέον ούτε βεντέτες που ακούγονται, κυρίως από αθηναϊκά μέσα να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε βεντέτες, ούτε σασμοί. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν πλέον. Η νέα γενιά θα πρέπει να πάρει τα ενία και με τη λογική, με τη σύνεση να προχωρήσει και να μην έχουμε τέτοια κρούσματα, τέτοιες μαύρες εικόνες που μαυρίζουν το τοπίο, που μαυρίζουν την ευρύτερη περιοχή των Ανογίων και του Μηλοποτάμου και γενικότερα της Κρήτης μας. Κύριε Μπέρκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.